Πολύ σύντομα το κλασικό εισιτήριο που όλοι γνωρίζαμε θα αποτελεί παρελθόν. Οι αστικές συγκοινωνίες εξυγχρονίζονται και ήδη έχει κάνει πρεμιέρα το νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Η διαδικασία τοποθέτησης των μηχανημάτων σε λεωφορεία, μετρό και ηλεκτρικό βρίσκεται σε εξέλιξη και σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο. Μέχρι το επιβατικό κοινό να εξοικειωθεί, θα υπάρχουν παράλληλα τόσο το ηλεκτρονικό όσο και το συμβατικό εισιτήριο. Η διαδικασία θα είναι απλή και στόχο έχει την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων εκείνων που χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς, την μείωση της εισιτηροδιαφυγής με την τοποθέτηση ειδικής πύλης στις εισόδους, καθώς και την αντιμετώπιση της μάστιγας των πλαστών εισιτηρίων. Στο κλειστό σύστημα που θα γίνει κάποια στιγμή το μετρό και ο ΙΣΑΠ, όταν δηλαδή αποφασίσουμε ότι οι πύλες θα κλείσουν και θα ανοίγουν με το ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι έχοντες εισιτήριο, το οποίο είναι και προφανές. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο παράλληλα, όχι όμως ως προτεραιότητα, δεν το κάνεις γι' αυτό, παράλληλα όμως αντιμετωπίζει διάφορα φαινόμενα παραβατικότητας. Να σας πω ένα φαινόμενο παραβατικότητας. Πλαστά εισιτήρια. Εμείς στείλαμε στην δικαιοσύνη 40 υποθέσεις που προσδιορίστηκαν με τέτοιο περιεχόμενο τον προηγούμενο χρόνο μόνο. Πάμε να γνωρίσουμε όμως την έξυπνη κάρτα Athena Card και το πολλαπλό εισιτήριο Athena Ticket. Αυτή είναι λοιπόν η ηλεκτρονική κάρτα. Παίρνει όλα τα είδη κομίστρου μέσα. Τη μηνιαία μας κάρτα, την ετήσια κάρτα, ό,τι εμείς επιλέξουμε. Μπορεί να λειτουργήσει και σαν πορτοφόλι και έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι από τη στιγμή που επικυρώνεται και μετά, μετράει ο χρόνος για ό,τι έχουμε εδώ μέσα. Αυτό είναι το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο είναι πολλαπλό, φορτίζεται πολλές φορές και αυτά τα δύο είναι τα μέσα τα οποία θα διαθέτουμε όταν εξοικειωθούμε μαζί με αυτά και καταργήσουμε πλήρως το χάρτινο. Η έκδοση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το οποίο θα επαναφορτίζεται, θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται σήμερα η έκδοση του συμβατικού από ειδικά μηχανήματα στους σταθμούς. Ενώ η νέα ηλεκτρονική κάρτα θα εκδίδεται όπως οι μηνιαίες κάρτες που υπάρχουν σήμερα, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας www.athenacard.gr. Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε στα 60 εκατομμύρια ευρώ και είναι αποτέλεσμα σύμπραξης του δημοσίου με ιδιώτη σε ποσοστό 49% και 51% αντίστοιχα.